honey, honey, I got what you want. Give me all of your love, it's burning hot. It's what you do to me, babe, I can guarantee. Honey, honey, I got what you need. Yeah, under the night sky, I want. Hello και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα ο καιρός είναι πολύ βροχερός. Έχει όμως γιορτή η αδερφή μου, τη λένε Αλεξία, γιορτάζει ο Αλέξιος σήμερα, είναι 17 Μαρτίου. Και επίσης έχει γενέθλια η φίλη της Στεφανία, οπότε θα πάω τώρα από το σπίτι της Αλεξίας, θα πιούμε κανένα κρασάκι, θα τσιμπήσουμε τίποτα. Η Αλεξία μου είπε ότι πήρε και τούτα για να κάνουμε έκκληση στην Στεφανία. Θα είναι εκεί και η Μαντώ, η αδερφή μου. Και μετά είπαμε μήπως πάμε για mini golf. Δεν έχω ξαναπαίξει ούτε golf ούτε mini golf, οπότε θα είναι μια νέα εμπειρία. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω. Οπότε δεν μιλάω άλλο, θα σας δω αργότερα. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τώρα κάνει κλίκες για να τον συμπαθήσουμε. Τσιτσόνι, όχι μωρέ, Yes. Χρόνια πολλά και στις δύο. Για σήμερα. Φωτιά! Φωτιά! Καλημέρα. Γύρισα πολύ αργά χθες από την Αλεξία. Περάσαμε όμως πάρα πολύ ωραία. Εν τέλει δεν πήγαμε για mini golf, αλλά κάτσαμε μέσα μαζί με τη Στεφανία και τη Μαντώ και παίξαμε αυτό το παιχνίδι, το Blin Blon, που μας έμαθε η Ελευθερία την Τσιγνοπέμπτη όταν ήμουν στο σπίτι της Ειρήνης. Και έχει πάρα πολύ πλάκα, θα το αφήσω link από κάτω να το δείτε αν θέλετε. Ήπιαμε το κρασάκι μας, τσιμπήσαμε. Κάτσαμε και μιλήσαμε λίγο, γιατί είχαμε και καιρό να δούμε τη Στεφανία. Η Στεφανία είναι η φίλη της Αλεξίας που γνωρίστηκαν στο παιδικό σταθμό. Από το 2000 είναι φίλες, 22 χρόνια. Πόσο cute αυτό. Έπαιξα και με τον Ίτσι. Τον είδατε και όλα στο βίντεο. Δεν μπορώ να μην βγάλω βίντεο τον Ίτσι. Οπότε γυρίζω αυτό το βράδυ εδώ κατά τις 2 και αντιλαμβάνομαι ότι δεν βρίσκω τα κλειδιά μου για ακόμη μία φορά. Τρίτη φορά αυτή συγκεκριμένα. Και ευτυχώς ήταν και ο μπαμπάς μου ξύνιος και του είπα να μου φέρει τα δεύτερα κλειδιά. Οπότε εντάξει, έμεινα σπίτι χθες. Θα μπορούσα να μείνω και στην Αλεξία ίσως. Αλλά δούλευα σήμερα. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία με τα κλειδιά, γιατί δεν γίνεται να μπαίνω συνέχεια απ' έξω. Anyways, σήμερα δουλεύω, τώρα κάνω ένα διάλειμμα. Έχω πάρα πολύ μοντάζ να κάνω, οπότε θα αφιερώσω αυτή την ημέρα για αυτό το σκοπό. Για να δείτε εσείς μεθαύριο βίντεο. Αλλά αύριο έχουμε το lunch με την εταιρεία και θα πάμε έξω για φαγητό. Θα γνωρίσω κάποια άτομα που δεν έχω γνωρίσει, θα περάσουμε πολύ ωραία πιστεύω. Οπότε θα σας δω αύριο. Καλημέρα, ετοιμάστηκα για να πάω σήμερα στο meetup της εταιρείας. Αλλά πριν από αυτό θα πάω λίγο στην αγορά γιατί θέλω κάποια πραγματάκια. Οπότε τα λέμε στο lunch. Τελευταία φορά μιλήσαμε χθες που ήμουν στο
φαγητό με την εταιρεία. Το μαγαζί ήταν πολύ ωραίο. Ήταν το Μέτρο και Μαργαρίτα. Εγώ δυσκολεύτηκα λίγο με τα πιάτα γιατί είχε πάρα πολλά ψάρια. Σε κάποιες σαλάτες είχε μέσα ψάρι, κάποιες είχαν κάποια όσπρια ή κάποιους ξηρούς καρπούς. Με βοήθησαν πάρα πολλοί σερβιτόρες, μου λέγανε ακριβώς τι έχει μέσα το κάθε πιάτο. Ευτυχώς δεν έπαθα τίποτα. Το πιάτο που πήρα εγώ ήταν πολύ ωραίο, μοσχαρίσια μάγουλα με νιόκι από κολοκύθα, πάρα πολύ νόστιμο πιάτο και λίγο κατσικοσιωτήρι, τέριαζε πάρα πολύ. Sorry, τα λέω λίγο διάσπαρτα γιατί έχει πολύ κίνηση σήμερα για κάποιο λόγο και έχει πολύ φασαρία. Γνώρισα και κάποια άλλα άτομα από την εταιρεία, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα πάω να βρω την Ειρήνη και ίσως πάμε για καφέ, αλλά μπορεί να πάμε και απλά για βόλτα. Έχει ωραία μέρα σήμερα, έχει ήλιο, δεν έχει πάρα πολύ κρύο. Οπότε θα δούμε. Αρκετές μέρες να τα πούμε, οπότε είπα σήμερα να κάτσω να σας μιλήσω. Σήμερα είναι 25 Μαρτίου, έχει ζεστάνει λίγο καιρός, αλλά φυσάει αρκετά σήμερα, οπότε ενδέχεται να ακούτε και τον αέρα. Η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι πότε μιλήσαμε τελευταία φορά. Θυμάμαι ότι σας έδειξα κάποια πλάνα από τα γενέθλια του Ναπολέον που είχε προχθές. Του είχα παραγγείλει μία τούρτα Red Velvet από το Pièce Monté. Ανακάλυψα ότι το έλεγα λάθος μάλλον τόσο καιρό, το έλεγα Pièce Monté, ενώ παίζει να είναι Pièce Monté. Γαλλικά, αλλά δεν πειράζει, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Οι δυο μας ήμασταν, γιατί ήμασταν και οι δύο πολύ κουρασμένοι, ενώ θα ήθελα ίσως να καλέσω σε άλλη περίπτωση έτσι, κόσμο στο σπίτι. Οπότε γιορτάσαμε οι δυο μας, ήπιαμε και λίγη σαμπάνια και πήγαμε για ύπνο νομίζω. Είπα τώρα έτσι που έχω λίγο διαθέσιμο χρόνο να σας κάνω επιτέλους αυτό το haul που σας λέω τόσο καιρό. Γιατί έχει περάσει και αρκετός καιρός από τότε που ξεκίνησα να κάνω αυτές τις αγορές. Έχω καταφέρει να μειώσω λίγο τις αγορές μου, γι' αυτό δεν μαζεύονται τόσο πολύ. Οπότε θα σας δείξω όλα μια και καλή σήμερα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό εδώ το μπλουζάκι. Είναι ένα απλό crop, έτσι, beige ribbed από τα Zara. Το πήρα στο large γιατί το medium μου φάνηκε λίγο μικρό, δείτε και εσείς το νούμερο άμα θέλετε να το πάρετε. Είναι πολύ απλό, έτσι θέλω να το ταιριάξω με κανένα σορτζάκι, στην παραλία. Πολύ απλό, πάρα πολύ απλό. Πήρα αυτό το φανταστικό τσαντάκι που είναι από τα Mango. Είναι όλο με rhinestones και μπροστά και πίσω, είναι baguette. Το μόνο που δεν μου αρέσει σε αυτό το τσαντάκι είναι το λουράκι που είναι αρκετά μικρό. Αλλά επειδή ανοίγει, έχει εδώ κλειψάκι, ενδέχεται να πάω να το αλλάξω, να φτιάξω κάτι μεγαλύτερο ίσως σε κάποιον που φτιάχνει ζώνες ίσως, κάτι τέτοιο. Αλλά είναι φανταστικό, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Το είχε νομίζω και σε ένα χρώμα έτσι rose mauve. Αλλά εγώ ξέρω ότι δεν φοράω τόσο χρώμα, οπότε το καφέ ήταν για μένα. Αφού έδειξα τσάντα, ας δείξω και παπούτσια. Πήρα αυτά εδώ τα loafers από τα Zara, τα οποία μοιάζουν εξαιρετικά πολύ με εκείνα τα Gucci loafers που έχουν τη γούνα από κάτω και οι λεπτομέρειες είναι χρυσές. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν θα τα φορέσω, γιατί δεν τα λες και τα πιο άνετα παπούτσια στον κόσμο, αλλά είπα όταν ανοίξει ο καιρός ίσως να τα κάνω μια δοκιμή. Και έκανα και άλλες δύο αγορές από τα Mango. Το ένα είναι αυτό εδώ το φόρμα. Έχει από αυτή τη μεριά shoulder pad και μακρύ μανίκι. Και από αυτή τη μεριά είναι μάνικο. Κάνει έτσι σούρες και είναι αρκετά γλακευτικό. Θα πάω όμως να το στενέψω λίγο στη μέση γιατί είναι αρκετά μεγάλο. Το πήρα στο medium νομίζω, ναι. Για να μου είναι καλά στο στήθος. Οπότε για να είναι πιο εφαρμοστό θα πάω να το στενέψω. Το άλλο που πήρα είναι αυτό εδώ το t-shirt, πολύ απλό. Έχει βέβαια εδώ στο τσεπάκι το μη. Πολύ απλό έτσι για κάθε μέρα, μου άρεσε. Μετά έχω αυτό εδώ το φόρμα, το οποίο μου το πήρε η μαμά μου. Είναι λεοπάρ και είναι από τα Zara. Έχει πολύ ωραίο σχέδιο. Το μόνο που δεν μου αρέσει είναι αυτή εδώ η τρύπα που κάνει εδώ μπροστά, δεν ξέρω αν φαίνεται. Θα το πάω και αυτό στη μοδίστρα να το ενώσει κάπως. Είναι μακρύ και το ύφασμα είναι έτσι σατέν. Ανοίγει κιόλας λίγο στο πόδι. Αυτά είναι ολίγης. Από H&M πήρα αυτήν εδώ τη rib μπλούζα.
και αυτή για κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ απλή, αλλά μου άρεσε πως κάθεται στο σώμα μου, οπότε την κράτησα. Θυμάστε σε ένα προηγούμενο haul που σας είχα δείξει ένα άσπρο mini φόρεμα με δαντέλα που σας έλεγα ότι το ήθελα και σε άλλα χρώματα? Λοιπόν, τα πήρα τα άλλα χρώματα. Το πήρα σε μαύρο, που είναι, εντάξει, πολύ απλό το μαύρο, δεν έχει πολλά να πω για το μαύρο, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι το βρήκα στο καφέ χρώμα. Στην κάμερα φαίνεται λίγο πιο μοβ νομίζω, αλλά είναι καφέ. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ η εφαρμογή από αυτό το φόρεμα, γι' αυτό το ήθελα να το πάρω και σε άλλα χρώματα. Και καφέ φόρεμα η αλήθεια είναι πως δεν έχω, οπότε ήταν καλή ευκαιρία. Και κράτησα το καλύτερο για το τέλος, που είναι αυτό το σακάκι που είδατε που φορούσα στην ορμοσία της αδερφής μου. Είναι από τα Zara, είναι double breasted και έχει πολύ ωραίες χρυσές λεπτομέρειες, είναι tweed. Έτσι θυμίζει λίγο κάτι μεταξύ Chanel και Balmain. Πολύ ωραίο. Το πήρα σε small αυτό. Εξαιρετική αγορά νομίζω. Αυτό ήταν το haul, έτσι μικρό και περιεκτικό. Θα δούμε πώς θα βγει στο μοντάζ αυτό. Περιμένω τον Απολέον και θα πάμε λογικά για καφέ, οπότε μιλάμε αργότερα, I guess. Ήρθε η Αλεξία και θα πάμε να βρούμε το αγόρι της και θα πάμε για mini golf τελικά. Ναι, η Αλεξία μας ξέσκησε στο μπιλιάρδο. Δεν υπήρχε. Εντάξει, κι εγώ νομίζω με πρώτη φορά που έπαιξα ήταν πολύ καλά. Πολύ καλή. Την επόμενη θα είμαι πολύ καλύτερη. Πολύ καλή, πολύ καλή. Στο μεταξύ, εντάξει, δεν είναι ότι είμαι εγώ πολύ καλή. Το πήγαινα λαού-λαού. Τα παιδιά είχαν το προβάδισμα και μετά όταν φάναμε προς το τέλος που δυσκολεύονταν με μία-δύο μπάλες, τότε ξεκίναγα κι εγώ. Η Αλεξία τις έβαζε όλες. Όλες. Hello. Σας είπα ήδη δύο φορές αυτό το βίντεο ότι θα πάω για mini golf και δεν πήγα καμία από τις δύο. Προσπαθήσαμε λοιπόν χθες να πάμε για mini golf, αλλά ήταν κλειστό. Μετά προσπαθήσαμε να πάμε για bowling και είχε άπειρο κόσμο, οπότε δεν θα καταφέρναμε ποτέ να παίξουμε. Και καταλήξαμε να πάμε για μπιλιάρδο, που εμένα ήταν η πρώτη φορά που έπαιξα και μου άρεσε πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να ξαναπαίξω. Και την άλλη φορά να το οργανώσουμε πιο καλά, γιατί παίζει και ο Ναπολέον μπιλιάρδο. Είναι πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι, γελάσαμε πάρα πολύ. Χθες έκανα και μια απόπειρα να φτιάξω κρουασανάκια με έτοιμη σφολιάτα βέβαια, αλλά δεν μου βγήκανε πολύ καλά. Θα δοκιμάσω ίσως να πούμε να φτιάξω από το μηδέν την σφολιάτα, που είναι λίγο δύσκολο και χρονοφόρο. Αλλά νομίζω αξίζει να το κάνω για μια φορά. Ντύθηκα, βάφτηκα, ετοιμάστηκα για να πάμε έξω για ποτό. Οπότε κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog. Άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο.